Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Χάιδο ρωτά την ηγουμένη ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει μόνιμη μοναχή στο μοναστήρι. Η Αθηνά και ο Τζον ζητούν από τον Ισίδωρο διαθέσιμη ημερομηνία, για να παντρευτούν στο Δημαρχείο στα τέλη Ιουνίου. Η άγρια συμπεριφορά του Μάνου συνεχίζεται, και αυτή τη φορά τρομάζει την Μαρίνα με ένα έντονο ξέσπασμα. Η Αντωνία μαθαίνει ότι η Σμήνη πουλάει την επιχείρηση και γίνεται έξω φρενών. Αργότερα λέει τα νέα στην Αλκμίνη, η οποία όμως δείχνει να μην ενδιαφέρεται, καθώς έχει αποφασίσει να μείνει στη Μάνη και να παντρευτεί τον Ορέστη. Η απόφαση του δικαστηρίου βιάνει και η Ασπάσια παίρνει το μερίδιο που της αναλογεί από την περιουσία του Δημοσθένη. Με την πίεση του Παρασκευά, ο Μιλτιάδης παραδέχεται επιτέλους ότι είναι κρυφά ερωτευμένος με την Βασιλική, αλλά δεν σκοπεύει να της το ομολογήσει. Η Αφροδίτη μπαίνει στην ταβέρνα και πιάνει τον Χρήστο και την Αριαδνή σε μια άκρως παρεξηγήσιμη στιγμή. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.